20.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα από το ροπέδιο Λασιθίου καταλήγουν μέσω της σύραγγας στο φράγμα Ποσελέμη. Εντυπωσιακές εικόνες με τον καταράκτη και την ορμή των νερών με αρκετούς δημότες να μεταβαίνουν στο σημείο προκειμένου να αντικρύψουν από κοντά τις τεράστιες ποσότητες νερού τραβώντας και σχετικές φωτογραφίες. Επιτέλους νερό. Θα έχει νερό, όπως πάει η χρονιά, είναι καλή χρονιά. Γιατί πρέπει να γεμίσει το φράγμα, να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και έτσι να μπορέσει και ο νομός Ηρακλείου και ο νομός Λασιθίου το καλοκαίρι να έχουν το απαραίτητο νερό, να μην υπάρχουν ελλείψεις. Στο σημείο βρέθηκε ο Φώτης Καζάσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το κομβική σημασία σε έργο για το οποίο θα υπάρξει αποτίμηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω λοιπόν να μεταφέρω εκ μέρους της διοίκησης του ΟΑΚ τις ευχαριστίες μας σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα για το έργο αυτό. Να πω επίσης ότι το έργο αυτό έχει περάσει από τα 40 κύματα στην κυριολεξία. Υπήρχαν πάρα πολλές προστριβές και με την τοπική κοινωνία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι αυτό το θέμα καταφέραμε και το διαχειριστήκαμε πλήρως μόνοι μας σαν ΟΑΚ. Χωρίς να έχουμε καμία συμπαράσταση από πουθενά, εξαιρουμένου του Υπουργείου, το οποίο μας έδωσε τη βοήθειά του, τη συνδρομή του, όποτε μας ζητήθηκε. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν 480.000 κυβικά το 24ωρο και ο στόχος είναι να μπορούμε να κατεβάζουμε 1.000.000 κυβικά το 24ωρο. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε δοκιμάσει τις δικλείδες καταστροφής ενέργειας, που είναι ένα πολύ δύσκολο και εξειδικευμένο έργο. Είμαι τώρα 76 χρονών, ναι. Δεν τα θυμάμαι αυτό το νερό ποτέ. Βεβαίως είναι χαρά Θεού, είναι πλούτος. Το νερό είναι πλούτος. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι κανείς που να μην είναι ευχαριστημένος με αυτό το πράγμα. Πολλά τα νερά. Ναι, το καταράκτη που πέφτουν. Αυτό ακριβώς. Από πού ήρθατε εσείς? Από τη Χερσόνησο. Ιταλοί εμπειρογνώμονες και μηχανικοί του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης βρίσκονται στην περιοχή, ενώ τις επόμενες μέρες το μεγάλο τεχνικό έργο θα αυτοματοποιηθεί πλήρως. Επιτρέπεται μέσα στα ειδικά τεμάχια αυτά να κινείται το νερό με 8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Δεν το έχουμε βάλει να κινείται ακόμα με 8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, διότι παρακολουθούμε τις πιέσεις και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί το φαινόμενο της σπηλαίωσης. Η σπηλαίωση είναι ένα φαινόμενο που καταστρέφει ακόμα και τα πιο σκληρά μέταλλα. Για το αν τελικά το φράγμα Ποσελέμη γεμίσει με τις απαραίτητες ποσότητες νερού για να είναι λειτουργικό, καθώς απαιτούνται ποσότητες άνω των 7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, αυτό θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες. Μια-δύο φορές ακόμη να γίνει αυτό που βλέπετε σήμερα, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα επίπεδο 7-10 εκατομμυρίων κυβικών στο φράγμα, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα φέτος το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο νόμος είναι να υπάρχει μια θεολογική διαχείριση, διότι το φράγμα αυτό δεν θα δουλεύει, δεν θα γεμίζει κάθε χρόνο. Θα γεμίσει περισσότερο από 2 ή 3 χρόνια ενδεχομένως. Άρα στην περίοδο αυτή εμείς πρέπει να κάνουμε τη διαχείρισή μας. Μέχρι σήμερα στο φράγμα Ποσελέμη έχουν συσσωρευτεί 2.800.000 κυβικά μέτρα νερού. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα φράγμα συνολικής χωρητικότητας 27 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, ενώ την ίδια ώρα πονοκέφαλο προκαλεί το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης του νερού.